Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με νέες δράσεις για την προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνέχιση της ενεργειακής πολιτικής ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Υπουργείο. Ο κύριος Καραμανλής αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία των καταναλωτών, ενώ έδωσε έμφαση στη συμφωνία που υπεγράφει την Παρασκευή στο Σότσι μεταξύ της Gazprom και του ΔΕΣΦΑ για την υλοποίηση του South Stream. Προωθούμε ενεργειακή πολιτική σύμφωνη με τα συμφέροντα της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Υπουργείο Ανάπτυξης, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή στο Σότσι της συμφωνίας για τον South Stream. Ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα έχει η υπογραφή στο τέλος της περασμένης εβδομάδας στο Σότσι της Ρωσίας, παρουσία των Πρωθυπουργών της Ρωσίας, Πούτιν και της Ιταλίας Μπερλουσκόνη και του Έλληνα Υπουργού Ανάπτυξης, της βασικής συμφωνίας συνεργασίας για τη σύσταση εταιριών με σκοπό την κατασκευή και την εκμετάλλευση του αγωγού South Stream που πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2015. Ενός αγωγού που θα οδηγεί φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κεντρική Ευρώπη. Εφαρμόζουμε με συνέπεια μια υπεύθυνη πολιτική πολλαπλών οδεύσεων και εναλλακτικών λύσεων που ενισχύει την Ελλάδα και συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή εξασφάλιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27.000 επιχειρήσεις έχουν μέχρι τώρα χρηματοδοτηθεί με 3,2 δις ευρώ από το Ταμείο Εγκυοδοσίας. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, στηρίζουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενισχύουμε στην πράξη την επιχειρηματικότητα και στηρίζουμε την απασχόληση. Μέσα από το πρόγραμμα TEMPME, δηλαδή το Ταμείο Εγκυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, ήδη χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 27.000 επιχειρήσεις με δάνεια ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα 50.000 επιχειρήσεις θα ενισχυθούν με δάνεια στη δεύτερη φάση του προγράμματος, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ύψος των δανείων σε 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τις ωφελημένες επιχειρήσεις σε 77.000. Ο Κώστας Καραμανλής ζήτησε εντατικοποίηση των δράσεων για την προστασία των καταναλωτών και τη στήριξη της αγοράς. Αναβαθμίζουμε ουσιαστικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς. Ψηφίσαμε τον νόμο για τις λεγόμενες εισπρακτικές εταιρείες. Προχωρούμε στην εφαρμογή νέων μέτρων για την αγορά πετρελοειδών και πήραμε μέτρα για την αγορά του γάλακτος. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Οι πολίτες βλέπουν το αποτέλεσμα της δράσης μας. Οι μειώσεις τιμών, οι ανακλήσεις αυξήσεων το τελευταίο διάστημα είναι πολύ περισσότερες από τις αυξήσεις που καταγράφονται, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται σημαντική μείωση τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έως τον Οκτώβριο θα έχει εκταμιευθεί το 40% του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Κριτική στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός έκανε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προφανής οικονομική κρίση που χτυπάει τη χώρα δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια και επικοινωνιακές ενέργειες όπως η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακόμα χειρότερα δεν αντιμετωπίζεται διατηρώντας κλειστή τη Βουλή σε μια περίοδο που κρίσιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας επήγει να ψηφιστούν. Κι όμως αυτή είναι η συνταγή που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης άσκησε κριτική ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, επισημένοντας: όσο περισσότερο η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ μιλάνε για πράσινη ανάπτυξη, επίφοβοι γίνονται για να επιφέρουν τη χαριστική βολή σε ό,τι πράσινο και περιβαλλοντικά βιώσιμο έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα. Σχόλιο έκανε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΛΑΟΣ, αναφέροντας ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θυμήθηκε σήμερα μετά από 5 χρόνια την πάταξη των καρτέλ, σε εισαγωγικά, όταν όλη η Ελλάδα ξέρει τι έγινε με τους κουμπάρους. Μίλησε για μείωση των τιμών όταν εκείνες καθημερινά ανεβαίνουν, καθώς και για ενίσχυση των μικρομεσαίων όταν οι τράπεζες αφήνονται ελεύθερες να στραγγαλίσουν την οικονομία. Για πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης έκανε λόγο ο Γιώργος Παπανδρέου κατά την επίσκεψή του στο Λιμεναρχείο της Πάτρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού ενημερώθηκε από το Λιμενάρχη, είπε ότι η χώρα χρειάζεται σοβαρή κυβέρνηση ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αστυνόμευση των συνόρων. Στο κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Λιμενάρχη αλλά και τους φορείς της πόλης για το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Εδώ στην Πάτρα διαπιστώνουμε και διαπίστωσα και εγώ προσωπικά σήμερα την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στο ζήτημα
της λάθρομετανάστευσης και της αντιμετώπισης των προσφύγων. Ο Γιώργος Παπανδρέου κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου και συντονισμού και καταφεύγει, όπως είπε, σε μπαλώματα αναπερίπτωση. Μια σοβαρή κυβέρνηση θα μπορούσε με την συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών να φυλάξει τα σύνορά μας και να υπάρξει άρρωγη όταν υπάρχει αυτή η εισρωή η μεγάλη των λαθρομεταναστών. Κάτι που δυστυχώς δεν κάνει σήμερα η κυβέρνηση και ψάχνει για μπαλώματα, όπως με τη λογική των καταβλισμών, μπαλώματα που όμως επιδεινώνουν την κατάσταση, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει την διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας που αφορά στην επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών, την οποία, όπως είπε, έχει υπογράψει ο ίδιος πριν από 8 χρόνια. Επίσης τόνισε πως η έλλειψη προσωπικού στο λιμενικό σώμα καταδεικνύει την ανικανότητα της κυβέρνησης να σκύψει πάνω από τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Για πολιτική ανευθυνότητα κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος. Μιλάει σήμερα, όταν είναι γνωστό ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα διεθνή φόρα και ιδίως στην Ευρώπη, και ξεχνάει ότι το σύμφωνο για τη μετανάστευση που υπογράφηκε στο Παρίσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πολλά σε ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως επίσης ξεχνάει την πρωτοβουλία Καραμαλή προς Μπαρόζο, ιδίως για τα θέματα της φύλαξης των συνόρων μέσω Frontex. Αυτή η κυβέρνηση, πέραν των πιέσεων προς την Τουρκία, πήρε πρωτοβουλία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά για να υπάρξουν οι συμφωνίες επανεισδοχής που τόσα χρόνια επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν γίνει. Και τέλος, το μεγάλο ζήτημα του καταβλισμού. Είναι λυπηρό πραγματικά ότι ο κύριος Παπανδρέου τώρα πήγε προεκλογικά εκεί, όταν έχει δρομολογηθεί η λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Πέραν του ότι και ο ίδιος και τα στελέχη του όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν πρότειναν καμία λύση, πέραν του ότι αντιδρούσαν στις λύσεις που η κυβέρνηση είχε προτείνει, πάει ο κύριος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή, όταν έχει δρομολογηθεί η προσωρινή λύση στο στρατόπεδο της ΜΟΜΑ και η οριστική λύση η οποία αφορά το κέντρο φιλοξενίας στο Δρέπανο. Δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου προτείνει λύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, χωρίς να μας λέει τι θα έκανε εκείνος σε αντίστοιχη περίπτωση. Κάποτε ο κ. Παπανδρέου πρέπει να καταλάβει ότι δεν κερδίζει τίποτα με το να βάζει τα πάντα, ακόμα και το κρίσιμο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, στην προκρούστια κλίνη της πολιτικής του ανευθυνότητας. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση καθώς πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία διασταυρώνουν τα ξύφη τους και δέχονται πολιτικές επιθέσεις από τα άλλα κόμματα. Στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, μετά και την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων των δύο μεγάλων κομμάτων, οι πολιτικοί αρχηγοί δίνουν τον τόνο της αντιπαράθεσης, πυκνώνοντας τις εμφανίσεις και τις ομιλίες τους. Ο Πρωθυπουργός από το Ζάπιο Μέγαρο, ανακοινώνοντας το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, περιέγραψε το πολιτικό πλαίσιο του κυβερνώντος κόμματος για την Ευρωκάλπη, μιλώντας για εκλογικό αποτέλεσμα νίκης. Μπορούν και το ζητώ από όλους να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια που στόχο έχει να επικρατήσουν στην περίοδο που ακολουθεί καθαρά πολιτική όρη. Θα είναι προς το συμφέρον του δημόσιου βίου. Θα είναι για το καλό του τόπου. Μπορούν να συμβάλλουν και το ζητώ από όλους, έτσι ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη συμμετοχή της κοινωνίας μας στην εκλογική διαδικασία. Είναι βασική παράμετρο στη μάχη για ένα εκλογικό αποτέλεσμα νίκης. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι μια πιθανή επικράτηση στην κάλπη του Ιουνίου θα αποτελέσει αφετηρία εξελίξεων, με τον Γιώργο Παπανδρέου να χαρακτηρίζει τις ευρωεκλογές δημοψήφισμα. Το ευρωψηφοδέλτιο αυτό αποτελεί ευρωψηφοδέλτιο μάχης, ευρωψηφοδέλτιο νίκης, ευρωψηφοδέλτιο σιγουριάς για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Το πρώτο βήμα της μεγάλης νίκης στις ευρωεκλογές, με δεύτερο βήμα την μεγάλη νίκη και αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές. Στη μάχη των ευρωεκλογών έπεσαν από χθες και η Μαριέτα Γιαννάκου με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου ως επικεφαλής ψηφοδελτίων. Το ψηφοδελτίο της Νέας Δημοκρατίας συνδυάζει την ανανέωση με την εμπειρία και με μια εξαιρετικά δυνατή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Τα ευρωπαϊκά θέματα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε για την Ευρώπη και να μιλήσουμε με τρόπο καθαρό που θα κατανοούν οι πολίτες. 5 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι απόν από την Ευρώπη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με τη θέση που έχει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ποια είναι η φύση της, ο χαρακτήρα της, και τώρα ο ελληνικός λαός έχει όλη αυτή την πείρα να βγάλει τα πολιτικά του συμπεράσματα. Εμείς λέμε να ιτηθούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που παράγουν ανισότητες, ανεργία, που τις εκφράζει και τις συμβολίζει ο Μπαρόζο. Εμείς ανήκουμε στην ομάδα των ευρωσκεπτικιστών, δεν πιστεύουμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον απόλυτο βαθμό και προτιμούμε τη διατήρηση των διακριτών ρόλων των εθνικών κρατών. Στη Νέα Δημοκρατία.
τοποθετούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας πολύ ψηλά στην ατζέντα, ενώ στο Πασόκ βάζουν ως στόχο την επικράτηση ως πρώτο βήμα για αλλαγή στο πολιτικό πεδίο. Επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι ο κύριος Παπανδρέου λέει όχι σε όλα γιατί φοβάται την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Από το Πασόκ, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου μίλησε για στρατηγική διαχείριση ήττας από τον κύριο Καραμανλή. Σχόλιο για την οικονομία έκανε ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ο αρχηγός του Πασόκ εξακολουθεί να είναι εγκλωβισμένος σε ιδιοληψίες και σε θέματα που απασχολούν προφανώς μόνο τον ίδιο και την ηγετική του ομάδα. Αποφεύγει συστηματικά και συγκροτημένο και συνολικό και ρεαλιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν πραγματικά τους πολίτες να παρουσιάσει. Με τις τοποθετήσεις αυτές, τις οποίες κάνει, βεβαιώνει ξανά και ξανά ότι λέει όχι σε όλα γιατί τον φοβίζει η ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Η στρατηγική του κυρίου Καραμανλή και της Νέας Δημοκρατίας είναι μια στρατηγική διαχείρισης της ήττας. Θεωρούν ότι οξύνοντας το πολιτικό κλίμα θα συσπυρώνουν τους οπαδούς τους, θα συσπυρώσουν τον σκληρό πυρήνα των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, δεν αντιλαμβάνονται ότι έτσι χάνουν το μέσο πολίτη. Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε. Εμείς θα μιλήσουμε για τον πολίτη, για τα προβλήματά του, με ρεαλιστικές προτάσεις, θα μιλήσουμε για την Ευρώπη που θέλουμε και δεν θα ακολουθήσουμε τον κύριο Καραμανλή σε αυτή την όξυνση και στις προσωπικές επιθέσεις που εξαπολύει. Το να μην κερδίζεις την Eurovision δεν είναι η συντέλεια του κόσμου. Το να παρουσιάζεις όμως άχρωμα και άγευστα ευρωψηφοδέλτια σίγουρα βλάπτει τα συμφέροντα της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Κατά τα δύο άκρα του δικοματισμού, συνέπεσαν ακόμα και στη χρονική περίοδο παρουσίασαν τα ψηφοδέλτια τους, τα οποία είναι άχρωμα και μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Ξανά στο προσκήνιο η νέα γρήπη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ιαπωνία αυξήθηκαν ραγδαία τα κρούσματα, έφτασαν τα 121. Οι αρχές της Οζάκα και του Κόμπε έκλεισαν τα σχολεία επειδή νόσησαν πολλοί μαθητές μετά την επιστροφή τους από εκδρομές στο εξωτερικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε ένας καθηγητής σχολείου που αντιμετώπιζε όμως και άλλα προβλήματα υγείας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα της νέας γρήπης στη Νέα Υόρκη. Το ενδεχόμενο να ανέβει ο παγκόσμιος συναγερμός στη βαθμίδα 6, στο ανώτατο δηλαδή επίπεδο, συζήτησε σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνεδρίασε στη Γενέβη. Το απέρριψε. Αυτό θα μείνει στο 5. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός επί της Υγείας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, για μια σημαντική ανακοίνωση. Κύριε Υπουργέ, καλό απόγευμα. Καλησπέρα από τη Γενέβη. Βρίσκομαι στην Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ενημερώθηκα πριν από λίγα λεπτά από το Κέντρο και Πρόληψης Νοσημάτων ότι στο Ινστιτούτο Πασέρ εξετάζεται αυτή τη στιγμή και αναμένεται να επαληθευτεί με τον δεύτερο έλεγχο ο εντοπισμός στη χώρα μας του πρώτου κρούσματος του νέου ιού της γρήπης Χ1N1. Πρόκειται για Έλληνα υπήκο που επέστρεψε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Εφόσον υπάρξει και η τυπική επιβεβαίωση σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, θα εκδοθεί με αναλυτική ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Επιδρύσεων Υγείας και του ΚΕΛΤΟ. Θεώρησα σκόπιμο ότι μέσα στο πλαίσιο της διαφάνειας για το ζήτημα αυτό και δεδομένου ότι τις επόμενες ώρες θα βρίσκουν συναντήσεις με ξένους ομολόγους και με τους κατοίκους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να προβώ στην προκαταρκτική αυτή ενημέρωση, ίσως κάτι που επαναλαμβάνω ότι μένει να επιβεβαιωθεί. Έτυχε καταρχήν αυτή την πληροφορία να μεταδοθεί τη στιγμή που η παγκόσμια κοινότητα, όπως είπατε προηγουμένως, με όλες τις χώρες μέσα του ΙΕ εξετάζει το παγκόσμιο το θέμα. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλα τα προληπτικά μέτρα έχουν δει σύμφωνα με τους διεθνείς και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ότι το ύποπτο περιστατικό βρίσκεται κάτω από απόλυτο και πλήρη έλεγχο και προστασία και κανείς μα κανείς απολύτως φόβος υπάρχει για τη δημόσια υγεία των πολιτών μας. Και βέβαια να ευχηθούμε να μην επαληθευτεί το ύποπτο αυτό κρούσμα. Μάλιστα, Υπουργέ, να κάνω ένα-δυο ερωτήματα. Ο ασθενής βρίσκεται υπό παρακολούθηση, είπατε? Βεβαίως, κάτω από επιστημονική ιατρική παρακολούθηση. Ο ίδιος με τον πατέρα του, νομίζω, προέβη πριν από λίγες ώρες στην πληροφόρηση του Κελπνό. Τέθηκε μέχρι εφαρμογή το σχέδιο που έχουμε και αυτή την στιγμή ελέγχεται πλήρως. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Το Κελπνό θα προβεί στις απαραίτητες ανακοινώσεις μετά από λίγο. Είστε σαφείς. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση. Να πάμε και στη συνάδελφο τη Βάσο Καλυβιώτη που παρακολουθεί τη συνεδρία της συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε και κύριοι από τον Γενέβη. Την εξέλιξη λοιπόν την ακούσατε. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα στην Ελλάδα από έναν Έλληνα που ήρθε από την Αμερική το περασμένο Σάββατο. Τα πρώτα δείγματα που έδωσε στο Χρησμανό Νοσοκομείο είναι θετικά. Είναι το πρώτο κρούσμα που εντοπίζεται στην Ελλάδα. Αναμένουμε 8,5 ώρα η Ελλάδα να βγει και το δεύτερο αποτέλεσμα που θα επιβεβαιώσει αν όντως πρόκειται για τη νέα γρήπη. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενο τις τελευταίες μέρες, αφού κρούσματα της νέας γρήπης έχουν εντοπιστεί και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Θα σας πω ότι πριν από λίγο η Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κυρία Μάργαρετ Σαν, είπε ότι κάθε πόλη είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο. Έχει ένα διεθνές αεροδρόμιο. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο ιός ταξιδεύει από χώρα σε χώρα με ηλικιώδη ταχύτητα. Πρέπει να σας πω ότι τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 8.000 σε όλο τον κόσμο, σε περισσότερες σήμερα πλέον, σε περισσότερες από 40 χώρες, 74 οι θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Τώρα βάζω να ρωτήσω κάτι. Ήταν ο συναγερμός να φτάσει στο 6, στο ανώτατο επίπεδο, στην ανώτατη βαθμίδα. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό, Αντώνη. Θα σου πω ότι όπως είπε η κυρία Τσάν, ο κόσμος είναι καλύτερα προετοιμασμένος σήμερα, αλλά είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Και εξήγησε αυτό το φόβο λέγοντας ότι ο ιός μας βρήκε κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά κράτη που βρίσκονται στην οικονομική ύφεση ίσως να μην μπορέσουν, και αυτό θα ήταν μεγάλο πρόβλημα, παγκόσμιο πρόβλημα, ίσως να μην μπορέσουν όμως να ακολουθήσουν όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει για να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Ο ιός πρέπει να έχουμε. Να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις, αλλά δεν ξέρουμε πόσο χρόνο μας δώσει ως πριν έρθει η καταιγίδα. Όλος ο κόσμος κινδυνεύει, την κυρία Κάν. Πολλές ερωτήσεις δεν έχουν απαντηθεί. Πολλά όμως βρίσκονται στο χέρι μας. Πολλές αποφάσεις για τον ιό βρίσκονται στο χέρι μας. Μας εκπλήσει ο ιός, αλλά οι, όπως είπε, δεν είναι έξυπνοι. Οι άνθρωποι είναι. Ο συναγερμός παραμένει στο 5, όμως δεν αποκλείεται μέχρι να τελειώσει η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Να έχει φτάσει και στο 2 Μαΐου που τελειώνει, να υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Ευχαριστούμε, Βάσου. Να είσαι καλά. Επανερχόμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των ευρωεκλογών ερευνά και αναλύει η ΕΡΤ στη νέα σειρά 13 εκπομπών που θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουνίου. Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, οι δημοσιογράφοι της εστιάζουν σε τομείς όπως η υγεία, η οικονομία, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του καταναλωτή. Η πρώτη εκπομπή που θα μεταδοθεί αμέσως μετά το δελτίο έχει θέμα την αλληλεία και τη γεωργία. Η κοινή αγροτική πολιτική στον 21ο αιώνα. Η Επίτροπος Γεωργίας Μαριάν Φίσερ Μπόιλ μιλά στην ΕΤ για το διεθνή ανταγωνισμό, το μέλλον των επιδοτήσεων, την ακρίβεια. We are preparing our common agricultural policy for the future to make it possible for farmers to be competitive. I think that it is important to maintain a certain level of direct payment, but to explain why we pay the farmers, that they don't get the money for nothing. Κερδίζει έδαφος η βιολογική καλλιέργεια. Οι πιέσεις να δεχτεί η Ευρώπη τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η μόνη χώρα, και το τονίζω αυτό, η οποία διαφωνεί με τη χρήση μεταλλαγμένων προϊόντων. Εξαφανίζονται τα ψάρια από τις ευρωπαϊκές θάλασσες. Οι προτάσεις των Βρυξελών για την αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και οι αντιδράσεις των ψαράδων. 88% των αποθεμάτων στις ευρωπαϊκές θάλασσες έχουν εξαντληθεί και πια η αλληλεία στην Ευρώπη στηρίζεται σε νεαρά ψάρια που αλλιεύονται πριν να μπορέσουν να αναπαραχθούν. Γιατί χαρακτηρίζονται οι υδατοκαλλιέργειες ως η γαλάζια επανάσταση. Απαντήσεις στους φόβους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το ψάρι μεγαλώνει σε υγιεινές συνθήκες και πέρα με μετρήσεις που έχουν γίνει και επιστημονικά αποτελέσματα, σε απόσταση 50 μέτρων πέρα από τα κλουβιά, δεν υπάρχει καμία δυσμενής επίδραση στο υδάτινο περιβάλλον. Διαψεύδει απολύτως τις κατηγορίες των κυρίων Πάγκαλου και Καρατζαφέρη για τα οικονομικά του κόμματος και της τύπου εκδοτικής η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλέκα Παπαρίγα. Της αποδίδει σε ανέντιμο τρόπο επίθεσης κατά του κόμματος. Η κυρία Παπαρίγα παρουσίασε σήμερα τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για την κοινωνική πρόνοια και την υγεία. Ζήτησε καθιέρωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας για όλους, περιλαμβανομένων και των μεταναστών. Επανέλαβε ότι τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 60 για τους άνδρες και τα 55 για τις γυναίκες και να είναι κατά 5 χρόνια μειωμένα αντιστοίχως για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο κατηγορών πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία, επανέλαβε η Αλέκα Παπαρίγα.
Ενώνοντας το Πασό και τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις καταγγελίες και αποδίδοντάς τις στην προσπάθεια εξομοίωσης του ΚΚΕ με τις πρακτικές των άλλων κομμάτων και με στόχο τη μείωση της επιρροής τους στους εργαζόμενους. Έχει εκδοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εκδοτικές στον ιδεολογικό και μέσα ενημέρωση. Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που προανέφερα, ο ΣΔΟΕ ήρθε και πρόσφατα. Το ΚΚΕ ως κόμμα δεν είναι επιχείρηση. Μπορεί τα δικά τους κόμματα να τα βλέπουν ως επιχειρήσεις. Αν τα έχουν ως ανώνυμες εταιρείες, δεν ξέρω, έχει πάει η εφορία σε αυτούς. Δεν επιθυμούμε να εξαρτώμαστε, δήλωσε η κυρία Παπαρίγα, γι' αυτό και δεν ακολουθούμε τις πρακτικές να φτιάχνουμε εταιρείες που θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολεμήστε το ΚΚΕ ρίχνοντας επιχειρήματα στην πολιτική του και τα βέλη στην πολιτική του. Όχι άνομα μέσα. Όχι ανήθικα μέσα. Από όπου και αν προέρχονται. Παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΚΚΕ για την πολιτική υγείας, πρόνοιας και ασφάλισης, η κυρία Παπαρίγα πρότεινε την κατάργηση των εισφορών για την υγεία και την δωρεάν παροχή υγείας σε όλους ανεξαιρέτως, εργαζόμενους, άνεργους και μετανάστες. Όσο όμως για την περίθαλψη είμαστε καθαροί. Δωρεάν υπηρεσίες. Δεν είναι επιχείρηση η υγεία αν έχει κέρδη και ζημιές. Δεν είναι μισθολογικό κόστος. Δεν είναι εργατικό κόστος. Για μας είναι στις συνθήκες του καπιταλισμού η επιστροφή ενός μέρους από την απλήρωτη δουλειά. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ αποδίδει την πολεμική στο κόμμα της εντός Ελλάδας αλλά και από παράγοντες εκτός χώρας στη συνεπή θέση υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων. Την καταδίκη του δικοματισμού και την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουνίου για να ανατραπεί, όπως είπε, το γυρασμένο πολιτικό σκηνικό, ζήτησε στη διάρκεια της περιοδίας του στη Σπάρτη ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας. Η ψήφος, όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα για να μην περάσουν τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Στις 7 του Ιούνιου οι πολίτες έχουν να δώσουν ένα και σημαντικό μήνυμα. Να πούνε stop στα νέα μέτρα που ετοιμάζεται η κυβέρνηση να φέρει ενάντια στους εργαζόμενους, στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και αυτό μπορούν να το πούν ενισχύοντας την αριστερά, ενισχύοντας το συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς. Κάθε ψήφος που απομακρύνεται από το δικοματισμό είναι ψήφος χρήσιμη. Κάθε ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος αποτελεσματική και επικίνδυνη για το σύστημα. Εύκολα, χωρίς ασάφειες, θεωρούνται τα θέματα που μπήκαν σήμερα, δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αποστολή των θεμάτων στο σύνολο της χώρας έγινε στις 8 και 5. Υπήρχαν ωστόσο μεμονωμένα προβλήματα από βλάβες ηλεκτροδότησης λόγω τοπικών έντονων καιρικών φαινομένων που είχαν ως αποτέλεσμα μικρές καθυστερήσεις στην παραλαβή των θεμάτων και την έναρξη των εξετάσεων. Στη βιολογία και τα μαθηματικά γενικής παιδείας διαγωνίστηκε κύριος όγκος των υποψηφίων, καθώς οι περισσότεροι επιλέγουν αυτά τα δύο μαθήματα. Λιγότεροι υποψήφοι επέλεξαν τη φυσική και την ιστορία γενικής παιδείας. Θεωρώ έγραψα καλά, αρκετά καλά, και μέτρα διαβασμένος να σου να έγραφες και τα περισσότερα θεωρώ ήταν βατά. Θεωρητικά και χωρίς ασκήσεις στα θέματα της βιολογίας, εύκολες οι ασκήσεις σε μαθηματικά και φυσική και αναμενόμενα τα ερωτήματα στην ιστορία. Μια εύκολη μέρα για όλους τους υποψηφίους. Για τους πολύ καλά διαβασμένους μαθητές ήταν αρκετά βατά, αλλά θα μπορούσαν να γράψουν και οι υπόλοιποι μαθητές. Υπήρχε μία μικρή παγίδα στο τρίτο θέμα, στο οποίο έπρεπε να είναι λίγο περισσότερο προσεκτική. Τα θέματα ήταν πάρα πολύ εύκολα, ειδικά το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο. Το τέταρτο είχε μερικές παγίδες, αλλά γενικά και αυτό ήταν εύκολο. Η διαδικασία κύλησε ομαλά εκτός από κάποιες περιπτώσεις σχολείων που λόγω τοπικών έντονων καιρικών φαινομένων διεκόπη η ηλεκτροδότηση. Οι βλάβες αυτές αποκαταστάθηκαν γρήγορα πλην τριών περιπτώσεων. Στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, στο Όγδιο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης και στη Σούπη Μαγνησίας, τα θέματα παραδόθηκαν με καθυστέρηση αφού μεταφέρθηκαν με περιπολικό της αστυνομίας από τα εγκύτερα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπεται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Θεωρώ ότι τα θέματα ήταν βατά, όπου κάποιος που είχε διαβάσει μπορούσε να τα λύσει. Οι περισσότεροι θεωρώ και από ό,τι βλέπω και έβλεπα και από τους μαθητές μου μέσα στην τάξη έχουν τελειώσει, απλά τα ξανακοιτάζουν γιατί είναι πανελλήνιες. Σε απάντηση ερωτημάτων από βαθμολογικά κέντρα σχετικά με το θέμα της έκθεσης, το οποίο εξετάστηκαν οι μαθητές την Παρασκευή, δόθηκε οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας ότι οποιαδήποτε τεκμηριωμένη ανάπτυξη, είτε αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο είτε στο βιβλίο γενικά, θεωρείται αποδεκτή. Ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα και 3 πλημελήματα κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου άσκησε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Κυριάκος Καρούτσος, η Άννα Κανδύλη. Άννα. Τα δικήματα λοιπόν, Αντώνη, να πούμε ότι είναι η απιστία.
υπηρεσία σε βάρος του δημοσίου, απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου, ψευδής βεβαίωση σε βάρος του δημοσίου και ξέπλυμα, καθώς ηθική αυτουργία και συνέργεια στα παραπάνω αδικήματα. Αυτά είναι τα κακουργήματα. Τώρα, τα τρία πλημελήματα είναι παράβαση καθήκοντος, παράνομη μεταβίβαση μνημείου και παράβαση του νόμου 1337 περί κτισμάτων, είναι για κτίσματα μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Την δίωξη άσκησε ο προϊστάμενος αγγελίας εφετών Αθηνών, ο κ. Καρούτσος, και ήδη δικογραφία διαβιβάστηκε στην εφέτη ειδική ανακρίτρια, την κυρία Καλού, η οποία και θα προσωποποιήσει τις διώξεις. Οι διώξεις αυτές αφορούν 30 άτομα, καθώς για τα υπόλοιπα 33 που εξετάστηκαν ως ύποπτοι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, βγήκε διάταξη από τον προϊστάμενο απαλλακτική, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία. Μεταξύ τώρα των 30 που βρήκε στοιχεία ο προϊστάμενος και αναφέρονται, είναι μέλη της ΚΕΔ, είναι από τους μοναχούς, είναι από το νομικό συμβούλιο του κράτους, δικηγόροι και συμβολιογράφοι. Έχουμε και άλλη μια υπόθεση αυτές τις μέρες που είναι στις πρώτες γραμμές επικαιρότητας. Είναι οι Siemens. Έχουν μείνει λιγότερο από 48 ώρες μέχρι να ξεκινήσουν οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι τις απολογίες τους. Να σας πω ότι οι δικηγόροι συνεχίζουν και καταθέτουν αιτήματα. Σήμερα κατέθεσε ο Γιώργος Καρπέλης μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Ματζουράνη. Ζητά αντίγραφα της δικογραφίας μεταφρασμένα που δεν το έχουν δοθεί και μέχρι να του δοθούν αυτά, ζητά προθεσμία για να απολογηθεί. Ενώ ήδη ξεκίνησαν οι κατηγορούμενοι, όπως τους έχει ζητήσει ο ανακριτής, πριν τις απολογίες τους να δώσουν τα υπομνήματά τους. Ο πρώτος που το έκανε είναι ο πρόδρομος Μαυρίδης, ο οποίος κατέθεσε ένα υπόμνημα 159 σελίδων, παρακαλώ. Μάλιστα, θα ακούσουμε δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ και του εκπροσώπου τύπου του ΛΑΟΣ εμείς. Με δικαιοσύνη να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν και βέβαια να το συνδέσω και με το γεγονός ότι η Βουλή είναι κλειστή. Και εφόσον η Βουλή είναι κλειστή, αυτό δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα στην περαιτέρω διερεύνηση ευθυνών πολιτικών προσώπων, εάν προκύψουν από αυτή τη διαδικασία. Η δικαιοσύνη μάζεψε τη Μαρίδα και ο κύριος Καραμαλής αθώωσε τους Καρχαρίες. Στο Δυτή χώρο, στη Σρι Λάνκα, οι αντάρτες στα Μήλα ανακοίνωσαν την απόφασή τους να καταθέσουν τα όπλα μετά από 26 χρόνια ματηρού εμφυλίου πολέμου. Η κυβέρνηση όμως της χώρας απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός και ανακοίνωσε πως ο αρχηγός των Τίγρεων Ταμίλ έπεσε στην ενέδρα που έστεισε ο στρατός και σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει με ασθενοφόρο. Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι εγκατέλειπαν τις αιστείες τους καθώς το σφυροκόπημα των θέσεων των ανταρτών Ταμίλ από το στρατό της Σρι Λάνκα συνεχιζόταν αδιάκοπο τις τελευταίες εβδομάδες. Η ήττα των Τίγρεων Ταμίλ που είχαν εγκλωβιστεί σε μόλις 1,5 χιλιόμετρο στα βόρεια της χώρας ήταν αναμενόμενη. Ο επί 30 χρόνια ηγέτης τους, Βελουπιλάι Πραμπχακαράν, σκοτώθηκε από το στρατό τη στιγμή που προσπαθούσε να διαφύγει με ένα ασθενοφόρο. Σε άλλο σημείο εντοπίστηκε η σωρός του 24χρονου γιού του. They're reporting that the Tamil Tiger leader there is dead. Το άδοξο τέλος του αγώνα τους για αυτόνομο κράτος και των 26 εμφυλίου πολέμου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 70.000 ανθρώπους παραδέχθηκαν οι Ταμίλ. Η κυβέρνηση της χώρας αρνήθηκε την πρόταση κατάπαυσης πυρός και προχώρησε στη διακήρυξη στρατιωτικής νίκης εναντίον των Ταμίλ, ανακαταλαμβάνοντας το σύνολο της χώρας για πρώτη φορά μετά το 1983. Στο Κολόμπο, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στη Βρετανική ύπατη αρμοστία, έκαψαν ομοίωμα του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών David Miliband και έγραψαν με σπρέι στον τοίχο του κτηρίου τη φράση «Αρχηγείο των Ταμίλ». Οι διαδηλωτές αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στην επικριτική θέση του Βρετανού Υπουργού σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης της Σρι Λάνκας στον πόλεμο και την υποστήριξή του στις εκκλήσεις για διεξαγωγή έρευνας για εγκλήματα πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αποφασίσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητα, όπου θα εξεταστούν οι ισχυρισμοί διάπραξη παραβιάσεων ανθρωπιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα, ώστε οι υπεύθυνοι να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Επεισοδιακή η εβδομάδα για τον Μπαράκ Ομπάμα, που αντιμετωπίζει θύελλα δυσαρέσκειας μετά την ομιλία του προς Ρωμαιοκαθολικούς Πολέμιους των Αμβλώσεων. Υποδέχεται όμως και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος λέει ότι δεν συμμερίζεται τις προτεραιότητες της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους και το Ιράν αποτελούν ως γνωστόν ακόμη αγκάθιες στις σχέσεις των δύο χωρών. Τα πράγματα δεν οδεύουν σε άσχημη κατάληξη, διαμηνύει το επιτελείο του Μπαράκ Ομπάμα, υποβαθμίζοντας την κακή αρχή που, σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές, έκανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την άφηξή του στην Ουάσιγκτον. Διαζύγιο.
Προτεραιοτήτων χαρακτηρίζεται η προειδοποίηση του Ισραήλ ότι περιμένει συμφωνία δράσης από την Ουάσιγκτον ώστε να ανακοπεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η ήπια διπλωματία που ακολουθεί έναντι της Τεχεράνης ο Μπαράκ Ομπάμα φαίνεται να απορρίπτεται ως μη ρεαλιστική. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι το Ισραήλ έχει ιστορική ευκαιρία ολομέτωπης ειρήνης με τον μουσουλμανικό και αραβικό κόσμο. Hardline Prime Minister has not endorsed the two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict that Mr. Obama supports. Η δεύτερη διαφωνία έπεται καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί καθόλου επίγον το θέμα της ίδρυσης ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Εκεχηρία ζήτησε ο Μπαράκ Ομπάμα και από τους πολέμιους και υπέρμαχους των αμβλώσεων. Father, we're not going to shy away from things that are uncomfortable sometimes. Now, since... Η διαμάχη φούρνει καθώς ο Μπαράκ Ομπάμα διάβηκε επεισοδιακά την πύλη του προπύργιου των Ωραίων Καθολικών, όπως ονομάζεται το Πανεπιστήμιο του Notre Dame. 22 διαδηλωτές συνελήφθησαν επειδή υποδέχτηκαν μενόμενοι τον Αμερικανό πρόεδρο, καταγγέλλοντάς τον ότι επιχειρεί νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο Οικονομικό και Περιβαλλοντικό Φόρουμ του ΟΑΣΕ. Στο φόρουμ μετέχουν περισσότερες από 150 προσωπικότητες από διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεσμικά όργανα. Την υιοθέτηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο παρά την οικονομική κρίση, πρότεινε η Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη από το βήμα του Οικονομικού και Περιβαλλοντικού Φόρουμ του ΟΑΣΕ. Instead of adapting an introspect and fearful reaction, it is all the more necessary to persevere with those policies intended to deal with the ever-growing problems. Such as those related to the environmental or to immigration. Η Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε το ειδικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τα μεταναστευτικά θέματα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και δήλωσε πως η πολιτική της χώρας μας είναι επικεντρωμένη στην πτυχή της ασφάλειας. However, we have to keep in mind that migrants are human beings and societies have the moral responsibility to develop the necessary safety nets in order to protect and safeguard their human rights and their dignity. Στο φόρουμ του ΟΑΣΕ μετέχουν περισσότερες από 150 προσωπικότητες από το εξωτερικό, διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεσμικά όργανα. Μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας σε θέματα ανθρωπιστικών δράσεων υπέγραψε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση της Εκκλησίας Αλληλεγγύη. Η υπογραφή του μνημονίου έγινε παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου και του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου. Υπό την ιδία και τον συντονισμό της πολιτικής προστασίας θα αναπτύσσει την ανθρωπιστική δράση της η μη κυβερνητική οργάνωση της Εκκλησίας Αλληλεγγύη. Να γνωρίζει και ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που έχει η Αλληλεγγύη όσον αφορά τη συμπαράσταση στον ανθρώπινο πόνο. Σήμερα δίνεται μια αφορμή για να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια, ένα διάλογο και ίσως μια πράξη, στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πλησίον, τον άνθρωπο και μέσα στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή υποφέρει. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς έγινε παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου. Σηματοδοτεί τη συνεργασία η οποία μπορεί και πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην πολιτεία και στην Εκκλησία σε δράσεις όπου η αποστολή είναι κοινή. Και αυτό δείχνει πόσο η συνεργασία μπορεί να είναι αγαστή μέσα από τους διακριτούς ρόλους που έχει η Εκκλησία και η Πολιτεία. Αυτή η πράξη σήμερα είναι έμπρακτος εφαρμογή της σκέψεως και της πορείας στο κεφάλαιο των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Έχει γίνει πλέον σαφές ότι η ρόλη είναι διακριτή. Η πολιτική προστασία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο εθελοντικό κίνημα. Τους κόλπους της έχουν ήδη ενταχθεί 287 εθελοντικές οργανώσεις, ενώ ο αριθμός των εθελοντών υπερβαίνει τους 130.000 πολίτες. Στη Σαντορίνη άρχισε το εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα της απάντλησης των καυσίμων από το κουφάρι του Sea Diamond στο βυθό της Καλδέρας. Ειδικά σκάφοι βρίσκονται στο νησί και δίτες ελέγχουν το ναυάγιο προκειμένου να αρχίσουν η απάντληση και η στεγανοποίηση του σκάφους. Στη συνέχεια, τι θα γίνει? Θα γίνει περισυλλογή όσων ποσοτήτων καυσίμων διαρρεύσουν. Η Ντόρα Κουτροκόη θα μας πει και άλλα τώρα. Ακριβώς, Αντώνη, τρία τηλεκατευθυνόμενα βαθυσκάφη ρομπότ, τα οποία έχουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ελέγχονται από ένα κεντρικό σκάφος, το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια, προκειμένου να απαντληθούν όσες ρυπογόνες ουσίες
απέμειναν στο βυθισμένο από το 2007 Sea Diamond στο βυθό της Καλντέρας. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες, ενώ στοιχίζει στην εταιρεία Louis Hellenic Cruises περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Θα απαντληθούν περίπου, υπολογίζεται, 110 τόνοι πετρελαιοειδών. Την διαδικασία και την έναρξη της επιχείρησης ανακοίνωσε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κύριος Αναστάσης Παπαλιγούρας, ο οποίος επισήμανε ότι το Υπουργείο θα απευθυνθεί σε ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα τεκμηριώσουν εάν χρειάζεται να γίνουν και περαιτέρω ενέργειες, όπως η ανέλκυση του πλοίου, κάτι το οποίο ζητούν κάτοικοι και φορείς από την πρώτη στιγμή. Να ακούσουμε τον Υπουργό. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Φτάσαμε στην έναρξη σήμερα της επιχείρησης απάντησης. Η λιμενική αρχή της Σαντορίνης, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Λιμενικού Ταμείου Θήρας, παρακολουθούν, εποπτεύουν αδιάλειπτα την εκτέλεση των εργασιών, έτσι ώστε η επιχείρηση αυτή, πολύπλοκη πράγματι, να ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί η Ύπεθρος, επεσήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σωτήρης Χατζηγάκης, υπογράφοντας τη σύμβαση του έργου της κατασκευής φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού του νομού Μεσσηνίας. Το έργο προϋπολογισμού 35.300.000 ευρώ είναι το 8ο έγκυο βελτιωτικό που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Το φράγμα θα αποταμιεύει περίπου 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και θα αρδεύονται από αυτό 25.000 στρέμματα. Σε αυτό το πρόγραμμα εντάχθηκαν και οι μελέτες για την κατασκευή δικτύων άρδευσης της περιοχής ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σύντομα ξεκινά και η οριστική μελέτη για την κατασκευή του μιναγιώτικου φράγματος. Η θέση της σημερινής κυβέρνησης είναι να προωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ό,τι έχει σχέση με την ανάπτυξη της Ύπεθρου. Έτσι και το καλούμενο σχέδιο Μπαλτατζής κατά 80 και πλέον της 100 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά μεγάλα και μικρότερα έργα αλλά και την κοινωνική ομάδα των αγροτών, που αφορούν την περιφέρεια και την Ύπεθρο. Η Ύπεθρος για μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Η οριστική μελέτη του μιναγιώτικου φράγματος είναι το άλλο πολύ μεγάλο έργο, μια διεκδίκηση επίσης χρόνων, ένα αίτημα του νομού μας και μαζί με το φιλιατρινό φράγμα αυτά θα είναι τα δύο κομβικά έργα για την Ύπεθρο και για τη Μεσσηνία. Μετρήσατε την έκπτωση. Μετρήσατε το όφελος. Ήρθε η ώρα να μετρήσετε και το αυτοκίνητο. Νέα Οκτάβια 5, το καλύτερο αυτοκίνητο της κατηγορίας του, σε νέα, μειωμένη τιμή, με 13.900 ευρώ και όφελος έως 4.127 ευρώ. Οι Scorpions και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μαζί στο δεύτερο Scorpions Festival, 6 Ιουλίου, στάδιο Καραϊσκάκη. Οι θρηλυκοί Σκορπιοί σε ένα μοναδικό reunion με όλα τα παλιά τους μέλη συναντούν τον απόλυτο Έλληνα ρόκερ. 6 Ιουλίου, στο στάδιο Καραϊσκάκη, η πιο δυνατή συνάντηση του καλοκαιριού. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στάδιο Καραϊσκάκη. Φίλιππος Πιάτσικας. Για να σωθώ από σένα. Σινέτο Κόνορ. Special guest, Gordon Gano. Μαζί τους, η Μαραβέγες Ιλεγκάλ και ο MC Γίνκα. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, μια μεγάλη συναυλία στο στάδιο Καραϊσκάκη. Πληροφορίες 210-6465.000. Τι σου έφερε η μαμά? Αν είναι έτσι, να μείνει. Boxer, το παπούτσι σου. Να μείνει. Στέγη Τρίποντο, με το πιο χαμηλό σταθερό επιτόκιο για τον πρώτο χρόνο από 3,50% και χρηματοδότηση έως το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. ATE Bank, τράπεζα εμπιστοσύνης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα που επικράτησε με ένα 0 του ΠΑΟΚ χάρη σε τέρμα που πέταχε ο Ισμαήλ Μπλάνκο και έτσι έμεινε ζωντανή στο παιχνίδι για την κατάκτηση της πρώτης θέσης των play-off. Στην κορυφή
Βρίσκεται τώρα ο Παναθηναϊκός που νίκησε με 3-1 τη Λάρισα, φτάνοντας στους 9 βαθμούς. Ο Σαλπιγκίδης με κεφαλιά στο 10ο λεπτό έβαλε τις βάσεις για την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Λάρισας με 3-1. Πανέμορφο το δεύτερο γκολ σημειώθηκε από τον Καραγκούνη στο 25. Τελείο Καραγκούνης στα δίχτυα. 2-0 στο 25. Στην άλλη γωνία από την οποία περίμενε την μπάλα ο Βράνιτς. Μια ζωή σας έλεγα ότι οι ομάδες χτίζονται. Αλλά για να χτίσεις χρειάζεται καλό πολιτικό μηχανικό πέραν από τα υλικά. Ο κύριος πατέρας που είναι δίπλα σας είναι καλός πολιτικός μηχανικός? Δεν αφορά τον κύριο πατέρα. Ο κύριος πατέρας εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και έχει βάλει άλλον μηχανικό. Οι παίκτες παίξανε με την ψυχή τους. Πιστεύω ότι πήραν το μέρος από χθες στην Παιανία. Η Λάρισα μείωσε με κεφαλιά του Μετίν στο 54. Σέντρα του Σπυρόπουλου. Προβολή του Ρουκάβινα 3-1 στο 73ο λεπτό. Στα τελευταία 5 παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν είχαμε δεχτεί γκολ και τώρα ξαφνικά σε 3 παιχνίδια δεχόμαστε 8 γκολ. Σημαίνει κακή συγκέντρωση, κακή διάθεση για να τρέξουμε. Πολύ γερά στο κυνήγι της δεύτερης θέσης είναι η ΑΕΚ, η οποία νίκησε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 1-0. Τον γκολ ο Μπλάνκο με κεφαλιά στο 40 λεπτό. Πτύχαμε μια μεγάλη νύχη. Ξεχνάμε αυτό και συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Στο 68, σε κεφαλιά του Μαλεζά, η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Σάχα. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για την δικιά μας την ομάδα. Eu acho que a equipa esteve bem, faltou fazer gols. Ωστόσο, νομίζω ότι η ομάδα γενικά αγωνίστηκε αρκετά καλά. Το μόνο που μας έλειψε ήταν το γκολ. Η Ένωση τελείωσε το μάτς με 9 παίκτες, καθώς αποβλήθηκαν με δεύτερη κίτρινη κάρτα αρχικά ο Νίκος Γεωργίας και στη συνέχεια ο Περπαρίμ Χετεμάη. Παρελθόν αποτελεί ο Νίκος Κωστένογλου από τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ στον Ολυμπιακό το νέο του συμβόλαιο υπέγραψε ο Βασίλης Τωροσίδης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νίκησε 81-67 το Μαρούσι και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος της Α1, όπου εκεί θα διεκδικήσει τον τίτλο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα της έδρας στη σειρά των τελικών, που θα ξεκινήσει το βράδυ της Πέμπτης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ταξίδεψαν στο Final Four του Βερολίνου με τον ίδιο στόχο, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μόνο ένας από τους δύο όμως κατάφερε να χαμογελάσει στο τέλος. Η χρονιά ωστόσο δεν έχει τελειώσει και οι δύο ομάδες θα βρεθούν και πάλι αντιμέτωπες στο τελικό του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός απέκλεισαν με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, το Μαρούσι και τον Άρη αντίστοιχα, και πλέον μπορούν να αφοσιωθούν και τυπικά στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά από το 1999 θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς της Α1 μπάσκετ των ανδρών, καθώς ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με μόλις μία ήττα και αυτή εκτός έδρας από τον Παναθηναϊκό. The whole point of us playing hard, practicing every day, doing weights and running and everything is to win a championship. Ο Παναθηναϊκός είχε 4 ήττες στην κανονική περίοδο του Ελληνικού Πρωταθλήματος, όλες εκτός έδρας, και έχασε το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς για πρώτη φορά από το 2003. Ωστόσο, φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό μετράει 2 νίκες σε αγώνες που τον οδήγησαν και στην κατάκτηση ισάριθμων τίτλων, στον ημιτελικό της Ευρωλίγκα και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Γνωρίζουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπως και αυτοί ξεγνωρίζουν το δικό μας. Πηγαίνουμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα και αυτό είναι μονάχα στο μυαλό μας. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στους τελικούς του πρωταθλήματος. Την περίοδο 2005-2006 ο Παναθηναϊκός κατέκτησε εύκολα τον τίτλο με 3 νίκες σε ισάριθμα, ενώ τις δύο επόμενες η σειρά έφτασε στον 5ο τελικό. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει την 5η στο ΣΕΦ και πρωταθλήτρια θα αναδεχθεί η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις 3 νίκες. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, παρελθόν αποτελεί από τη Γιουβέντους ο Κλάουντιο Ρανιέρι στη θέση του Τσίρο Φεράρα. Μένουμε στα διεθνή. Πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα ιτήθηκε στη Μαγιόρκα από την ομώνυμη ομάδα με 2-1. Στη Γαλλία η Λιόν μπορεί να έχει μείνει πίσω, αλλά δημιούργησε πρόβλημα στην Μαρσέη με την εκτός έδρας νίκη με 3-1. Έτσι η Μπορντό ξέφυγε με 3 βαθμούς, 2 παιχνίδια πριν από το τέλος του πρωταθλήματος. Μετά την ήττα της Ρεάλ στη Βιγιαρεάλ, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα Ισπανίας στην ιστορία της. Εδώ ο Σαμουέλ Ετό κάνει το Μαγιόρκα Μπαρτσελόνα 0-1. Και το 21ο προσωπικό του γκολ είναι πρωτοσκόρερ, ο Χουάν Αράγκο το 1-1 και ο Κλέμπερ Σαντάνα το 2-1 για τη Μαγιόρκα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κερδίζει πέναλτι και το εκτελεί εύστοχα ο Ντιέγκο Φορλάν, 28 τέρματα, 1-0 τη Βαλένθια. Και στην
Η Ίντερ το 1-0 επί της Σιένα με τον Αργεντινό τον Εστεμπάν Καβιάσο. Το 2-0 ο τεχνίτης νεαρός Μπαλοτέλη με προσωπική ενέργεια. Η Ίντερ που πήρε και αυτή τον τίτλο μετά την ήττα της Μίλαν στην Ουντινέζε κάνει και το 3-0 με σουτ με το αριστερό πόδι από τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς που φτάνει τα 22 γκολ. Στην Αγγλία, West Brom Liverpool 0-1 με τον μεγάλο αρχηγό τον Steven Gerrard και το 0-2 για την Liverpool ο Ολλανδός ο Dirk Kuyt. Chelsea Blackburn 1-0 με τον Γάλλο Μαλουντά και 2-0 με το 18ο γκολ του συμπατριώτη του κυνηγού του Νικολά Ανελκά. Στο μεγάλο ντέρμπι της Γαλλίας, Μαρσέιγ-Λιόν 0-1 με το κανόνι των φιλοξενουμένων τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα για το 0-2. Ο Σιλβέν Βιλτόρ κάνει το 1-2, αλλά ο Βραζιλιάνος Ζουνίνιο με μία από τις γνωστές του εκτελέσεις φάουλ, το 1-3. Πρώτη Μπορντό με 3 βαθμούς διαφορά από τη Μαρσέιγ. Προθεσμιακές καταθέσεις εξελίχθηκαν. Εσείς ακόμα μένετε στο παρελθόν. Αλφα Μηνιαία Πρόοδος. Κάθε μήνα κερδισμένη, κάθε μήνα ελεύθερη. Από την Αλφα Μπανκ. Οι κορυφαίοι κομμωτές του κόσμου δίνουν ραντεβού στην Αθήνα. Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός και έκθεση κομμωτικής. 30 Μαΐου έως 1η Ιουνίου. Σας περιμένουμε. Να σας κλέβουν τον ύπνο, αλλά ούτε και να σας κλέβουν στον ύπνο. Πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας βιομεταλουμίν. Για να κοιμάστε άφοβα, χειμώνα καλοκαίρι. Seagate από την Interset. Μία από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες υπολογιστών στην Ελλάδα. Interset. Προσήλωση στην τελειότητα. Το πράσινο τα χρηματιστήρια σήμερα, συν 1,17 ο γενικός δείκτης στην Αθήνα, αρκετά πιο πάνω στην Ευρώπη, θετικά ξεκίνησε και η Wall Street. Κατά 1,17% υψηλότερα και στις 2.171 μονάδες σε κλείσιμο διαμορφώθηκε σήμερα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αθηνών. Μία συνεδρίαση με μάλλον μέτρες συναλλαγές 158 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχαμε 115 με 120 μετοχές να κινούνταν οδικά. Ξεχώρισαν οι ΑΒ Βασιλόπουλος μετά την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης από τον μήτρικο όμιλο Ντελέζ ή την 30,5 ευρώ. Αντιθέτως, συνεχίζει την εικόνα κατάρρευση συμμετοχή της εταιρείας Βοβός. Σήμερα έφτασε μέχρι και 29% χαμηλότερα. Από τους βασικούς δείκτες, ο 20, δηλαδή μεγάλη κεφαλαιοποίηση, παραμένει βράχη πρόθεσμα σε ανωδικό κανάλι και αυτό γιατί οθείται πάνω από τις τράπεζες αλλά και από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας λόγω της ΔΕΗ, όπως βλέπουμε και σχετικά στον κλαδικό δίκτυο, αλλά και τηλεπικοινωνιών λόγω του ΟΤΕ. Και ερχόμαστε τώρα στις μετοχές του 20 και ξεκινάμε από τη μετοχή της Εθνικής, όπου έκανε σήμερα την υπέρβαση των 17 ευρώ στο συν 2,5% και τα 17,32 ευρώ. Ενώ θα πρέπει να κρατήσουμε και την υπεραπόδοση για τη μετοχή της Marfin Popular Bank, που από 29.5 εντάσσεται στον δείκτη Small Cap της Morgan Stanley, μαζί με τις μετοχές των εταιριών Οργανισμού Λιμένους Θεσσαλονίκης και η ΑΘ. Κινήθηκαν σήμερα υψηλότερα η μετοχή του Μυτιλινέου, η μετοχή της ΔΕΗ κατά 1,42% στα 14,30 ευρώ. Αύριο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της επιχείρησης ηλεκτρισμού. Κινήθηκαν υψηλότερα γενικότερα μετοχές εταιριών κατηγορίας, ενώ από τον χώρο των επιχειρήσεων να σημειώσουμε από πλευράς ακτοπλοείας στην ΑΝΕΚ έπεσαν υπογραφές με τις μηνοϊκές για την Hellenic Seaways. Αυξημένη εμπορευσιμότητα για τη μετοχή της Εθνικής και στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και της Eurobank και της Marfin Popular βεβαίως στα 57,8 δολάρια η τιμή του πετρελαίου στην κύρια αγορά της Νέας Υόρκης και κοντά στα 0,87-0,89 ισοτιμία της αγγλικής στερλίνας έναντι του ευρώ. Στο δελτίο στις 9 θα είναι κοντά σε Πινελόπη Γαβρά. Ακολουθούν οι ειδήσεις μας νοηματικοί με τον Γιάννη Γιάλουρο. Από όλους εμάς, τεχνικούς, σκηνοθέτες, δημοσιογράφους, ευχαριστούμε που μας είδατε. Καλό βράδυ.